φίλος. Καλησπέρα, καλημέρα στον κύριο Χαρίτο. Βέβαια, έχω πλέον 2 λεπτά μόνο στη διάθεσή μου. Ναι, γιατί παρακαλώ, απολογούμαστε. Ναι. Μιλάει ο κύριος Χαρίτος, έτσι μας έκλειψε το χρόνο. Ελάτε, κύριε Παπαδάκη. Χάρηκα που σε είδα. Λοιπόν, ελάτε, δώστε μας τη δική σας. Είναι πολλά χρόνια ο Γαβριήλ. Την ανάλυση σας, κύριε Παπαφλωράτο. Τα άκουσα από τον κύριο Χαρίτο, δεν έχω να διαφωνήσω σε κάτι. Είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή. Αναμένουν όλη την 5η Νοεμβρίου προφανώς. Ο κύριος Νετανιάου πολύ περισσότερο θα θέλει να βγει ο κύριος Τραμπ. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ξεχνάμε ότι η Χασμπάλα είχε εκτοξεύσει πάνω από 8.000 ρουκέτες και πυράβλους. Είχε 63.000 εκτοπισμένους στο Ισραήλ, 43 νεκρούς και 235, αν θυμάμαι καλά, τραυματίες ο κύριος Χαρίτος, σας με διορθώσει. Είχε πει λοιπόν να ξεκαθαρίσει το θέμα με τον νότο του Ισραήλ, του Λιβάνου, να πάνε οι τρομοκράτες της Χασμπάλα πάνω από τον ποταμό Λιτάνη, όπως προβλέπει και η Συμφωνία του 6 και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Αντιλαμβάνονται όλοι ότι η Χασμπάλα έχει δεχτεί κέρια πλήγματα. Το Ιράν δεν μπορούσε να το αφήσει έτσι σε μια περιοχή όπου η ισχύς λαμβάνεται υπόψη πάρα πολύ. Από εδώ και πέρα να μένουμε την αντίδραση του Ισραήλ, η οποία θα καθορίσει τις εξελίξεις. Ναι. Η αντίδραση όμως, κύριε Παπαφλωράτο, λέγοντας και ο κύριος Χαρίτος πριν ότι ουσιαστικά ροκανίζει το χρόνο μέχρι και τις αμερικανικές εκλογές, το γεγονός ότι αποφάσισε την τυχεσαία επιδρομή στον Λίβανο και όλα αυτά δεν ανοίγει από μόνο του, αν θέλετε, περισσότερο από ένα θέατρο επιχειρήσεων, και άρα ποιο είναι το πλάνο? Ούτως ή άλλως υπήρχαν περισσότερα του ενός θέατρα επιχειρήσεων. Ναι. Δεν είναι κάτι καινούριο, ούτε οι Ισραήλ δεν το είχαν προβλέψει. Απλά δεν μπορούσαν να ανεχτούν επί ένα χρόνο να συνεχίζουν να δέχονται ουκέτες και πυράβλους στο κεφάλι στο βορρά, οι κάτοικοί τους. Ναι. Άρα είχε πει ο κ. Νετανιάου επελειμμένος ότι όταν ξεκαθαρίσουμε τη Γάζα θα δούμε τι γίνεται και στο βορρά. Δεν είναι κάτι που έπαιρνε να μας ευνηδιάσει. Δεν μας ευνηδίασε. Απλά επειδή ακριβώς αυξάνονται αυτά τα, και η ένταση και οι πύραυλοι, αυτό θέλω να πω. Αν υπάρχει ένα ευρύτερο σχέδιο στο Ισραήλ, από κοινού, αν θέλετε, ο άξονα αντίσταση, να βάλετε από όλου μαζί. Είναι οι σύμμαχοι, βεβαίως. Ναι. Ναι, το Ισραήλ δεν έχει γεωστρατηγικό βάθος. Ναι. Δεν έχει λοιπόν την πολυτέλεια να χάσει ούτε ένα πόλεμο. Mm-hmm. Αυτό είναι απολύτως ξεκάθαρο. Από εκεί και πέρα είναι θέμα της πολιτικής και τακτικής που θα επιλέξει. Σήμερα ο κύριος Φρίντμαν στο New York Times κατηγορεί τον κύριο Νετανιάου για προσωπική πολιτική και επισημαίνει αυτό που ανέφερε ο κύριος Χαρίτος ακριβώς. Ότι έπρεπε να επιλέξει διπλωματία, να πατήσει το 3-1, να συνεχίσει την ομαλοποίηση των σχέσεων με κράτη μουσουλμανικά όπως είναι η Σαουδική Αραβία, με κράτη με την τριοπαθή του κόλπου, και αφού κάνει αυτές τις συμμαχίες και αφού ενισχυθεί περαιτέρω και στρατικά το Ισραήλ, να προχωρήσει παρακάτω. Τώρα λέει ο κ. Φρίντμαν ότι αυτό που έχει καταφέρει το Ισραήλ είναι αφενός να μην υπάρχει μια προοπτική στο εγγύς μέλλον για την ομαλοποίηση, την πλήρη ομαλοποίηση των σχέσεων με κάποια κράτη μουσουλμανικά. Ανοίγω μια παρένθεση, δεν είδαμε καμιά ανακοίνωση από το Κάιρο ή το Ριάντ που να στεναχωρήθηκαν για τις κινήσεις του Ιράν. Είναι σε ανταγωνισμό με το Ιράν για την πρωτοκαθεδρία στον μουσουλμανικό κόσμο. Και μπαίνει και η Τουρκία στην εξίωση. Άρα θα βλέπαμε πολύ καλό μάτι το Ιράν να βγαίνει από το παιχνίδι, είτε μέσω μιας στρατηγικής ήττας, είτε μέσω μιας περαιτέρω διπλωματικής απομόνωσης. Λέει λοιπόν ο κ. Φρίντμαν ότι αυτό που γίνεται τώρα επίσης φέρνει σε δύσκολη θέση τους συμμάχους και φίλους του Ισραήλ. Μένει να δούμε. Το μέλλον θα δείξει. Πάντα εγώ είμαι επιφυλακτικός, δεν κάνω προβλέψεις. Και σίγουρα 5η Νοεμβρίου, όπως επεσήμανε πολύ ορθά για μία ακόμη φορά ο φίλος ο κ. Χαρίτος, είναι κομβική σημασία. Θα είναι εντελώς διαφορετικό το τοπίο αν εκλεγεί ο κ. Τραμπ. Θα δώσει λευκή κάρτα στον κ. Νετανιάου. Ενώ αν εκλεγεί ο κ. Χάρης Κέτη ο σύζυγός της Εβραϊκού Θρησκεύματος, θα είναι πολύ πιο επιφυλακτική. Θα στηρίζει όμως το Ισραήλ, έτσι. Δεν δείτε θέμα στήριξη του Ισραήλ ή όχι. Από Αμερικανούς είναι ξεκάθαρο. Αλλά θα έχουμε αποχρώσεις σε αυτή τη στήριξη. Κύριε Παπαφλωράτο, Γιάννη μου, αυτό που θα πρέπει να, και είμαι σίγουρος ότι δηλαδή είναι γνωστό ότι ο Φρίντμαν, ας πούμε, όλη αυτή την περίοδο, από τη στιγμή που ο Μπάιντεν έχει ανέβει στην εξουσία και μετά από την έναρξη του πολέμου, έχει μια συγκεκριμένη ατζέντα. Αυτό και μου κάνει εντύπωση, γιατί ο Φρίντμαν είναι Εβραίος και γνωρίζει τι σημαίνει το Ισραήλ. Οπότε, εκ του πονηρού, εγώ θεωρώ ότι δεν αναφέρει ένα σημαντικό στοιχείο. Ότι αυτό που έγινε στις 7 Οκτωβρίου ήταν η κατάρρευση όλων των θεσμών
που πίστευαν οι Ισραηλινοί 100%, 1000%. Δηλαδή ο στρατός, οι μυστικές υπηρεσίες και όλο αυτό. Όλο αυτό έχει καταρρεύσει. Είναι δυνατόν ο Φρίντμαν που ξέρει την θρησκευτική του και την εθνική του την πατρίδα να μην αντιλαμβάνεται ότι ο σκοπός αυτού του πολέμου δεν είναι η επίλυση του Παλαιστινιακού, αλλά είναι η διαχείριση της κρίσης και της έλλειψης εμπιστοσύνης που προκάλεσαν τα γεγονότα των σφαγών στις 7 Οκτωβρίου. Ο Ισραηλινός, μέσος Ισραηλινός, δεν φαντάζεται ότι ο πόλεμος αυτός θα τελειώσει με τη λύση των δύο των κρατών. Φαντάζεται ότι ο πόλεμος αυτός δεν θα δώσει τη δυνατότητα να επαναληφθούν αυτά που έγιναν πριν ένα χρόνο. Αυτό το λεπτό σημείο ίσως ένας ξένος αναγνώστης μπορεί να μην το πιάσει. Ένας που δεν ζει στο Ισραήλ, εγώ ζω εκεί. Αλλά ναι. Ο Φρίντμαν όμως που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι είναι το Ισραήλ, μου κάνει μεγάλη εντύπωση που έχει αυτό το βήμα από τη New York Times και παρακολουθώ τι γράφει όλο αυτό τον καιρό και απορώ και εξίσταμαι. Οφείλω να τον καταθέσω εδώ πέρα έτσι να το πούμε και να το ξεκαθαρίσουμε. Να το ξεκαθαρίσουμε. Όπως καταλαβαίνετε και συγγνώμη επειδή έχει πάει και 34 και εμείς ένοπλες δυνάμεις είμαστε ακριβείς. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.